Μία μέρα του χειμώνα. Καθημερινή, όχι Κυριακή. Είμαστε εδώ στον Μπάμπι, το Τζολακίδι. Το χασάπι εδώ της Σιβερίας. Ανοιχνεύει λίγο τον καιρό. Βγάζει και τα παπαγαλάκια, τα μαυροούρια. Είναι μια εποχή αμέσως μετά τα χιόνια. Δηλαδή χιόνιζε, σταμάτησε το χιόνι εχθές, προχτές. Λιώσανε και απευθείας πρώτη φορά τα πετάει, μετά από 10 μέρες, θα μας πετάξει δηλαδή, να δούμε τα έργα του. Κοιτάζει μήπως έχει κανένα σαΐνι επάνω και σε λίγο θα ξεκινήσουμε τις τραβηξίες. Θα μας πετάξει δύο χαβάδες, αυτά που βγαίνουν και τα άλλα τα δίπλα. Πάμε λοιπόν να λάβουμε θέση. Εμπρός βήμα ταχύ. Επαναλαμβάνω, ένα μεσημεράκι. Είμαστε στη Βέρεια μετά από ένα χιονιά. Είχαμε μια εβδομάδα χιόνια εδώ. Σταμάτησε το χιόνι. Ήρθε ο Μπανάνης από εδώ περαστικός και πάμε. Ωραίο. Κοιτάξτε άνοιγμα. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Άμα είχε στόμα και μίλαγε, θα έλεγε πολλά καλά. Αυτά είναι. Κάτσε να ανοίξουμε το πλάνο μας, γιατί ακόμα που τα έχουμε τώρα, όσο πιο χαμηλά είναι, θα τα βλέπουμε μπόλικα. Και όταν πάρουν τον μπόι, θα πάμε και κοντά τους. Ήδη αυτά παίρνουν μπόι, κοιτάξτε εδώ. Πλάγια, πλάγια τραβήξια, φύγανε αριστερά αυτά. Άστα λοιπόν, ευκαιρία είναι που τα έχουμε ακόμα, να πάμε δεξιά, 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 οπ, εδώ έχουμε άλλα. Εδώ είναι άλλα. Άλλα κόλπα. Της ίδιας ομάδας. Εδώ πιο κάτω είναι άλλα κόλπα, κάτω εκεί στο βάθος, δεξιά. Και άμα αφήσω, ανοίξω τώρα το πλάνο και πάω εδώ κάτω ακόμα, κάτω εκεί. Στο υπερπέραν. Εδώ έχουμε πάλι άλλα. Στο χρόνο αυτόν. Έχουν σκορπίσει γύρω-γύρω τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο το ένα απόσταση από το άλλο. Δεν υπερβάλλω, παιδιά, αλήθεια, ειλικρινά μιλάω, λόγω τιμής. Όποιος θέλει με πιστεύει, όποιος δεν θέλει, σκασίλα μου μεγάλη. Λοιπόν, αφήνω το zoom από εκεί πέρα. Βλέπετε. Έρχομαι εδώ να δούμε και στη μέση τι γίνεται. Κάτσε, ζουμάρισε μπανάνι γρήγορα, να δείξει τον κόσμο, ναι. Εδώ, εδώ είναι η μέση. Δηλαδή, εδώ είναι το δυτικό κομμάτι. Και αυτά φεύγες και στο έλα βγάζουμε μάτια, ακόμα είναι φεύγα. Άμα δούμε μάγουλα θα τρελαθείτε. Λοιπόν, αφήνω το zoom και φεύγω τώρα πάλι από τη τελείως αντιθέτη μεριά. Είναι τα πρώτα εκείνα εκεί που είχαν φύγει μέσα. Κύκλο, όπως πριν έκανα ένα κύκλο γύρω από τον εαυτό μου. Και πάμε κοντά. Να τα. Τώρα βλέπουμε μάγουλα. Μπράβο λοιπόν στον Τζολακίδη, νομίζω παιδιά είναι υπέροχος. Και σίγουρα μια live, δηλαδή ζωντανή, όποιος ήταν εδώ και τα βλέπε, θα πάθαινε πλάκα. Κοιτάξτε ορθώματα τώρα. Τα πάντα έχει το μενού. Και όρθωμα έχει και λαλά. Και τρομακτικό σκόρπιο με πλήρη άπνοια. Όλα αυτά γίνονται με πλήρη άπνοια. Μια δύσκολη μέρα του χειμώνα. Εδώ στη Βέρεια, στο φίλο μας τον Τζολακίδη, το χασάπι εδώ. Τον κρυοπόλη της περιοχής. Λοιπόν, άστον αυτό να είναι εκεί. Να πάμε σε ένα άλλο τώρα που είναι και αυτός έτσι πολύ νευριασμένος. Να, τζινής είναι. Για πολλά νεύρα. Κοιτάξτε πως ανεβαίνει πάνω εδώ. Πω, 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 του την έχει δώσει. Μπράβο ρε Μπαμπίνο. Τέλειος, τέλειος, ναι. Άστον και αυτό να πάω λίγο πιο μπροστά. Εδώ θα ζουμάρω τώρα πάνω στα καρφιά. Καρφώσανε, ναι. Ναι ρε φίλε, στον χρόνο αυτό να καρφώσανε. Δεν ξέρω τώρα ποιο να τραβήξω. Μου ήρθε ένα δεξιά και ένα αριστερά. Πήρα αυτό το δεξιά, να το. Στην τύχη. Οπ, να μπήκε και στη μέση ο άλλος. Ο Τζιναράς. Ο καλός. Άστονα και αυτόνα. Να πάμε σε μερικά τώρα πολύ ακρινά. Εδώ. Στοχεύω. Βλέπω λίγο με το άλλο μάτι. Με καθοδηγεί και ορμάω.
Ορμάω, ορμάω και δεν βλέπω τίποτα. Μπράβο. Ωραίο. Για πάμε τώρα μία στα επιτόπια. Να ήρθαν, ήρθαν. Έχει και πουλιά που ήρθαν από εκεί πάνω, ναι. Ξέρουν τον προορισμό τους. Δηλαδή μία που σκορπάνε γύρω-γύρω που φεύγουν και συναντιούνται στο σβήσιμο. Πολύ επάνω, όχι όλα, κάποια συναντιούνται. Όπως αυτός εδώ, ναι. Τώρα έχουν σβήσει τα πουλιά. Δηλαδή εντάξει φαίνονται, αλλά φαίνονται. Όπα. Πήγα να πέσω τώρα. Έτσι, έτσι τα βλέπει. Τα βλέπουμε εμείς με την κάμερα από κάτω. Όχι με το μάτι, κάτω να σας πω πώς φαίνεται με το μάτι. Λοιπόν, εδώ, αυτό είναι με το μάτι. Και εδώ, εδώ είναι το ψεύτικο, το μαϊμού. Πάμε λοιπόν. Προχώρα μπανάνη και στα λόγια. Λοιπόν, εδώ. Άλλες φωτογραφίες. Άλλα κόλπα. Στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο πλάνο. Τσολακίδης λοιπόν. Μία μέρα του χειμώνα. Επαναλαμβάνω μετά από χιόνια. Να μας κάνει και πάσα το ένα στο άλλο. Μπράβο, να μην βλέπουμε το ίδιο. Και βλέπω και άλλα δύο που είναι πολύ καρφωμένα. Κάτσε να ζουμάρω. Από στο υπερπέραν. Αυτά έχουν σβήσει, ναι. Αυτά παιδιά έχουν σβήσει. Εδώ τελειώνει και το zoom. Να έτσι, έτσι πετάνε στο σβήσιμο. Το άλλο είναι λίγο πιο κάτω από το σβήσιμο. Αλλά είναι κλόνι, κλόνι, ναι. Φοβερή πεταξιά. Δεν υπάρχουν λόγια, ναι. Πραγματικά, παιδιά. Μια πεταξιά ανεπανάληπτη. Και η πρώτη που μας έκανε και η δεύτερη. Κάτσε να αφήσω πάλι το zoom. Θέλω να βλέπετε τον boy, δεν έχω αυτή την τρέλα. Πρέπει να, τουλάχιστον να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα του ύψους. Γιατί εντάξει, άμα δεν το δει ζωντανό, τώρα μην λέμε το ότι θέλουμε. Γι' αυτό φωνάζω πάντα το ζωντανό είναι καλύτερο, παιδιά. Και θα το λέω μια ζωή αυτό. Το βίντεο βλέπετε κάποια στιγμιότυπα, ας πούμε, κάποια εικονίτσα. Τώρα η φωνή μου έχει αλλάξει γιατί με κοιτάζω κατακόρυφα και χάνεται το οξυγόνο. Από πού πήγανε. Κάτσε να του πω να τα ρίξουνε, δεν γίνεται. Κάτσε να αφήσω το zoom, τελευταία φορά. Μπαμπή, δεν πάμε για την επιστροφή. Ρε εσύ, αφού τα πουλιά καρφώνουνε. Είναι η συνήθεια είναι σήμερα, είναι η συνήθεια, εντάξει, εντάξει. Είναι το θέμα... Η συνήθεια, ας το ξέρω, δεν πειράζει. Τέλος, τέλος. Περιμέναν τα περιστέρια μέρες κάτω. Ναι ρε φίλε, εντάξει, ξεκίνα τώρα την επιστροφή. Προδότες, όπως έλεγε ένας φίλος. Ναι. Αλλά ρε φίλε, αυτά δεν έχουν ανάγκη. Δηλαδή, εμένα μου κινεί την περιέργεια, άκουσε με, που τα πουλιά είναι καρφωμένα, καρφίτσες και πάλι εντάξει, από συνήθεια κουνάμε το πάνι, δεν τρέχει τίποτα, εντάξει, λοιπόν. Πού να, άμα σε προδώνανε και αυτά. Κοιτάζει ψηλά και να κουνάει το καλάμι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, έγινε ρε Παμπινό. Για μένα ξεκίνα την επιστροφή τώρα, εντάξει, δεν έχει νόημα. Τα πουλιά πήγαν εκεί που έπρεπε να πάνε. Ναι, εγώ δεν έβλεπα τίποτα, δηλαδή με πραγματικά ήταν ταλαιπώρια. Κάτσε να πάω τώρα πάνω. Τώρα έβγαλα τις μαυροούρδες. Να αλλάξω και λίγο γωνία, να πιάσουμε καλύτερα το πεσό. Γιατί αυτά άμα ξεκινήσουν να πέφτουν, όπως και τα άλλα, είναι λιοντάρια σκέτα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Ήρθα κοντά τώρα για να πιάνω το πεσό όσο μπορώ καλύτερα. Για να πάω τώρα πάνω να δω. Τώρα τα κάλεσε. Κάτσε να ζουμάρω. Να... Ναι, να τα κοσκινέζουνε από ψηλά. Ουα, σαν σύμφωνα σε... Κάτσε. Σεισμός, πραγματικό σεισμός. Μπράβο ρε μάγκα, μπράβο ναι. Τώρα να αφήσω την κάμερα να χειροκροτήσω εγώ. Άντε κάνε για πάρτι μου ένα χειροκρότημα ρε φίλε, ας είναι και δικά σου. Ωραίος, μπράβο. Χειροκρότα για το φίλο μας τον Πάπη, εντάξει, ωραίος. Εντάξει, το κάτι άλλο παιδιά. Αυτό είναι το μεράκι, αυτό είναι το γούστο νομίζω του Περιστερά. Τώρα ποιος Περιστεράς, όταν έκανε κάνοντας ένα τέτοιο χαβά μάλλον, έτσι, δεν θα ευχαριστιότανε.
Οπότε, εντάξει, αυτή είναι η δικαίωση. Η δικαίωση, ναι. Υπάρχει μια παροιμία σοφή που λέει: τα περιστέρια σου δίνουν 9 λύπες και μια χαρά. Αυτή νομίζω ήταν χαρά. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε και λίγο μέσα. Να δούμε και τα μεράκια. Στα πρώτα που είδαμε, έπινες καφέ. Να δούμε σε αυτά. Πίνεις καφεδάκι. Εγώ πιστεύω θα πίνεις και με αυτά. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Ήρθε και η ώρα του καφέ. Για να δούμε. Ναι, αυτά είναι για φραπέ. Θα άλλα ήταν για ελληνικό καφέ. Εδώ είναι για φραπεδιά. Αυτά είναι τα σκαριά μας. Ένα πλάνο έτσι. Grow plan. Και θα πάμε και στα κοντινά μετά, ναι. Όχι, εδώ θα πάω απευθείας στο κοντινό. Αυτόν τον κύριο Μύτη, επειδή μου έχει στηθεί για πολλή φωτογραφία. Κοιτάξτε λοιπόν τα σκαριά, τις βούτες. Εδώ στη Βέρεια, ναι, στη Βέρεια είμαστε, παιδιά. Στο φίλο μας τον Τζολακίδη. Τον Κρεοπόλη, το γνωστό εδώ. Είναι πανελλαδικής φήμης. Βερίας και πάσης Ελλάδος. Άμα αλλάχει να δούμε που πάει και πριν. Μπράβο ρε Μπαμπίνο, μπράβο ναι. Ωραίος, είναι πολύ καλός παιδιά. Και νομίζω και είναι και περιστέρια για καφέ. Για φραπέ είπαμε. Εντάξει τώρα να είναι καλοκαιράκι να πίνεις τη φραπεδιά σου και να βλέπεις τώρα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ δεν θα πέταγα. Θα καθόμουν να τα βλέπα μόνο. Μία τρίχα, γαλάζια, ασπρόκυλα όπως και τα άλλα. Αλλά εδώ βλέπω αρκετά κυρομήτικα. Βέβαια τώρα αυτό το κυρομήτικο πιστεύω εγώ ότι είναι επειδή έχει μεγαλώσει λίγο παραπάνω από το κανονικό. Συμφωνείτε οι παλιοί. Και σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες μπορεί να βγάλει και καρφίτσες. Σιγά σιγά μαθαίνω. Μέχρι να μεγαλώσω θα μάθω κι άλλα ακόμα. Αν έχω άδικο, μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν τα ξέρω όλα εγώ. Τη γνώμη μου λέω, την ταπεινή μου γνώμη. Όταν παλιώσουν τα περιστέρια, γίνεται η μύτη τους άσπρη και βγάζουν και καρφίτσες. Όχι όλα, αλλά πολλά. Οπότε, σε αυτή την ομάδα που μας πέταξε ο φίλος μας, ο Μπάμπης, λοιπόν, έχει και μεγάλα περιστέρια. Γιατί κάποιοι περιστεράδες το έχουν παράπονο. Λέει, όλο πιτσούνια, λέει, μας πετάνε, μου κλούφια. Μεγάλα πετάνε, μεγάλα. Πετάνε άραγε, για κοιτάξτε. Αυτά δεν νομίζω να είναι ούτε πιτσούνια, ούτε μου κλούφια. Μπράβο του και νομίζω ότι με κάτι τέτοιες πεταξίες ανεβαίνει και το επίπεδο εδώ της Βερίας. Τουλάχιστον για μένα. Επαναλαμβάνω με πλήρη άπνοια και τα πουλιά 10 μέρες κάτω. Και είναι η πρώτη πεταξιά που κάνει. Μετά από 10 μέρες. Και μου το είπε κιόλας, αν δεν ήσουν εσύ δεν θα τα πέταγα. Το μαρτύρησα, άντε, το είπα. Γι' αυτό τον ευχαριστώ και εγώ πολύ το φίλο μου. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήταν και ένα δώρο προς όλους τους περιστεράδες, γιατί όσο βλέπουμε, μαθαίνουμε σε αυτή τη ζωή. Ωραία πράγματα. Μπράβο του λοιπόν. Μπαμπή, φίλε, θέλω μια ερώτηση θέλω να σου κάνω και μετά θα σου δώσω τον λόγο. Για πες μου λίγο, πόσα πουλιά πετάξεις από το κάθε κουμάσι? Το πρώτο το κουμάσι ήταν 36 και ήταν περσινά περιστέρια. Το δεύτερο ήταν 57 περιστέρια και ήταν 3, 4, 5 χρονών. Πάνω από 2 χρονών δηλαδή περιστέρια ήταν τα δεύτερα, τα 57. Μπράβο ρε φίλε. Εγώ μια λέξη πάλι, δεν θέλω να λέω πολλά γιατί τα είπα ήδη, τα έχω πει σε όλο μου το βίντεο που σου τράβαγα. Συγχαρητήρια, έτσι απλά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, μετά την πρόσκλησή μου που ήρθες, που με τίμησες, που ήρθες. Τα περιστέρια τα πετάω σε φίλους, ας πούμε, όποιος έρχεται εδώ πέρα, τα πετάω τα περιστέρια, όλα τα περιστέρια. Ας πούμε, όσα έχω τα δείχνω. Και φέτος λίγο τα πέταξα λίγο περισσότερο λόγω της γιορτής που είχαμε των 30 χρόνων. Μπράβο. Έχω να πω ότι ο σύλλογος της Βέρειας, αυτός εδώ πέρα που είμαι αυτή τη στιγμή, είναι από το 91. Είναι από τους πρώτους συλλόγους που έχει γίνει στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει πάνω από 100 μέλη. Αυτή τη στιγμή είναι στα 30 μέλη. Και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά, όλος ο κόσμος, όλοι οι σύλλογοι που έχουν δημιουργηθεί και έχουν κάνει περιστέρια και έχουν στραβήξει τις μεταξύ τους, έχουν καλά περιστέρια. Πανελλαδικά τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι εκείνοι έχουν και εκείνοι δεν έχουν. Όλη η Ελλάδα έχει καλά περιστέρια. Μπράβο, έτσι με τριώμα. Μ' αρέσει, και μ' αρέσει. Αθήνα, ναι. Και η Αθήνα που έχω κατέβει, που έχω πάει ας πούμε, στα παιδιά κάτω. Έλα, πες και για μας. Φίλους, ας πούμε,
έχουν καλά περιστέρια. Και με βαθμό δυσκολία, ας πούμε, μπορούν και τα πετάνε και θυσιάζουν περιστέρια. Έτσι, να βγαίνουν αυτές οι αλήθειες. Και εμείς υπάρχουν, και εμάς έχει βαθμό δυσκολία, ας πούμε. Εννοείται. Γιατί όταν δεν σε κυνηγάνε, όταν τα περιστέρια είναι ήρεμα και ξαφνικά τα παίρνει ο καιρός λίγο παραπίσω, στο να κάνουν επιστροφές δεν είναι ζυμωμένα, είναι θέμα δηλαδή να μπορεί να γυρίζει σπίτι το. Και εκεί μπορεί να χάσει και μπαταριές. Αυτό ακριβώς. Και 20 και 30. Λοιπόν, μπράβο όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Έγινε, να είναι ευχάριστο το καινούριο έτος. Έγινε. Και εσύ να είσαι καλά, να μας δείχνεις τέτοιες περιστερούκλες και να γουστάρουμε. Αλήθεια σου λέω. Το λέω μέσα από την ψυχή μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε Μπάμπη. Γεια.